Πάμε τώρα όμως, γιατί έχουμε αφήσει τους καλεσμένους μας και ήρθαν οι άνθρωποι για να μας υποδεχθούν στην πόλη τους και εμείς θα τους καλωσορίσουμε στο δικό μας φιλικό και ζεστό πλατό, έτσι όπως έχει διαμορφωθεί εδώ, στο λιμάνι της Ιεράπατρας. Και να ξεκινήσουμε από την νεότερη ηλικιακά, αλλά και τη Δεσποινίδα, την κυρία της παρέας, μάλιστα για να ακριβολογώ. Είναι η αντιδήμαρχος Διοικητικών Οικονομικών Υπηρεσιών, η κυρία Χρυσούλα Χατζημαρκάκη. Καλησπέρα σας. Σας ευχαριστούμε ιδιαίτερα. Είναι μεγάλη τιμή για μας η παρουσία σας. Είναι από τις ελάχιστες φορές που μια ζωντανή εκπομπή μας κάνει τη χαρά να φιλοξενείται στην πόλη μας. Μια πόλη, όπως βλέπετε, που προσφέρει πολλές ομορφιές, πολλά αξιοθέατα, ιδιαίτερα τους καλοκαιρινούς μήνες. Μια πόλη που συνδυάζει βουνό, θάλασσα, μεγάλη αγροτική παραγωγή, τουρισμό. Και ένας ιδιαίτερα δημοφιλής τουριστικός προορισμός. Θα τα δούμε όμως όλα αυτά αναλυτικά. Λοιπόν, να συνεχίσουμε όμως με τους καλεσμένους μας, με ανθρώπους που γνωρίζουμε και αγαπάμε. Πάμε πάρα πολύ να προχωρήσω στον Αντιδήμαρχο Τοπικών Κοινοτήτων, Αγροτικών και Τουρισμού. Τον Αντιδήμαρχο Τουρισμού, τον κύριο Αργύρη Πανταζή, λοιπόν. Καλώς ήρθατε. Καλώς ήρθατε στην Ιεράπετρα, στην φιλόξενη Ιεράπετρα, στην όμορφη Ιεράπετρα, στην Ιεράπετρα που σας καλοδέχεται σήμερα και εσάς και τους συνεργάτες. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Με την εικόνα σας διαπιστώνουμε ότι ο Δήμος Ιεράπετρας έχει ένα πολύ νεανικό δυναμικό που ασχολείται με την αυτοδιοίκηση και οι νέοι άνθρωποι οφείλουν να έχουν όραμα. Αυτό θα συζητήσουμε αφού πούμε και ένα καλό μεσημέρι στον άνθρωπο που έχει ταυτίσει την πορεία του, το μόχθο του και τη δουλειά του με τα πολιτιστικά του Δήμου της πόλης της Ιεράπετρας και είναι ο κύριος Μανώλης Γιωργαλάκης. Πρόεδρος της Κοινοπολιτεία. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ. Πάρα πολύ που σας έχουμε σήμερα εδώ. Μανώλη, καλώς σας βρήκαμε. Καλώς σας γνωρίζουμε και εμείς από τη σειρά μας. Είναι μεγάλη τιμή, όπως είπε και ο Αντιδήμαρχος, και προλαλήσατε στο να είστε εδώ και να προβάλλετε την πόλη μας ζωντανά στο χώρο μας. Να ευχαριστήσουμε τον πρόεδρο, τον δικό μας πρόεδρο, τον κύριο Δημητρίου, προσωπικά, την εκπομπή σας. Και θα ήθελα να πω ότι γίνονται πράγματα εδώ στην πόλη μας και σας ευχαριστούμε που είστε εδώ για να τα προβάλλετε. Γι' αυτό είμαστε εδώ, για να μας πείτε τι γίνεται. Οι φίλοι που μας βλέπουν από την υπόλοιπη Κρήτη, την υπόλοιπη Ελλάδα, ερχόμενοι εδώ, στο Νότο, σε αυτή την πόλη του Λιβικού, τι έχουν να συναντήσουν και μια και σε ένα χρόνο περίπου ολοκληρώνεται τη θητεία σας στη διοίκηση της πόλης, ποιο ήταν το όραμα και τι έχετε καταφέρει σαν απολογισμό μέχρι σήμερα. Πόσο άλλαξε η καθημερινότητα και η εικόνα της πόλης προς τα έξω. Με αφορμή όσα είπατε, θα ήθελα με τη σειρά μου να παροτρύνω τους νέους ανθρώπους να συμμετέχουν στα κοινά. Μπορούν να προσφέρουν από οποιοδήποτε τομέα και αν ασχοληθούν. Είτε συμμετέχουν ενεργά σε κάποιο σύλλογο, σε κάποιο φορέα, ακόμα και σε ένα πολιτιστικό σύλλογο, αλλά και στην τοπική αυτοδιοίκηση. Και όπως είπατε, σε ένα χρόνο εμείς ολοκληρώνουμε τη θητεία μας. Καλό θα είναι οι νέοι άνθρωποι να ασχοληθούν. Το γεγονός, το ευτυχές είναι ότι στην πόλη αυτή ο νέος κόσμος γυρίζει και δραστηριοποιείται ενεργά. Είναι μια πόλη που προσφέρει στον νέο, έχει πολλές επιλογές, έχει απασχόληση τόσο στον πρωτογενή τομέα, τόσο στον τουρισμό, σε μικρές βιοτεχνίες. Οπότε θεωρώ ότι δεν στερείται τίποτα από τα μεγάλα αστικά κέντρα, πέρα από κάποια προβλήματα που αντιμετωπίζουμε και εδώ είμαστε να τα αντιμετωπίσουμε και να τα διεκδικήσουμε πολλές φορές. Παροτρύνω λοιπόν τον κόσμο να το κάνει. Εμάς όραμά μας ήταν και εμένα προσωπικά να προσφέρουμε στην πόλη μας, να μπορέσουμε να βοηθήσουμε τον κόσμο και μέσα από τις κοινωνικές δομές και μέσα από τα πολιτιστικά δρόμενα και βέβαια μέσα από έργα που διεκδικούμε και παίρνουμε για την πόλη μας, έτσι ώστε η καθημερινότητα η δική μας αλλά και των επισκεπτών να είναι όσο το δυνατόν καλύτερη. Ευχάριστα πληροφορηθήκαμε λίγο νωρίτερα ότι διεκδικήσατε και καταφέρατε σε συνεργασία και με το Υπουργείο Πολιτισμού αυτό το κόσμο που είναι και το σήμα κατά τεθέν της πόλης θα αναστεί και θα γίνει μια ευρύτατη ανάπλαση για να αναδειχθεί το κάστρο Καλέα. Είναι το τοπόσημο της Ιεράπετρας, έτσι. Ακριβώς όπως το είπατε. Και είμαστε στην ευχάριστη θέση να πούμε ότι σε τόσο δύσκολες εποχές η πόλη μας, μια πόλη σχετικά μικρή, με πολλές όμως αρκετές τοπικές κοινότητες και πολλές ιδιαιτερότητες, είναι στη θέση να κάνει έργα στο επόμενο χρονικό διάστημα ύψους 5 εκατομμυρίων. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι όταν υπάρχει όρεξη, διάθεση, πολλά μπορούμε να κάνουμε. Μην απογοητευόμαστε. Οι καιροί είναι δύσκολοι, ζούμε μέσα σε μια κρίση ευρύτερη που
μαστίζει την Ελλάδα εδώ και χρόνια. Όμως καμία ελπίδα δεν χάνεται. Γι' αυτό λοιπόν παροτρύνω όλο τον κόσμο να ασχοληθεί με τα κοινά. Εδώ είμαστε. Ωραία η πρόσκληση αυτή, Αντιδήμαρχε. Και βέβαια πρέπει να πούμε και ένα μεγάλο ευχαριστώ. Βλέπω το ωραίο αυτό καλάθι με τα αγροτικά προϊόντα, με τα κηπευτικά προϊόντα. Και μιλάμε για την Ιερά Πέτρα. Μιλάμε για μια πόλη, όπως είπα προηγουμένως, πολύ ζεστή από άποψη θερμοκρασιών, αλλά και από τους ανθρώπους της. Αυτό διαπιστώνουμε και καθ' όλη τη διάρκεια της συζήτησής μας, αλλά και από την πρώτη κιόλας στιγμή που πατήσαμε το πόδι μας εδώ, ομολογουμένως. Και είναι μια πόλη που βασίζει πάρα πολύ το κομμάτι της στον πρωτογενή τομέα. Να ευχαριστήσουμε τον Συνεταιρισμό Ανατολή. Διορθώστε με αν το λέω λάθος. Ολόσωστα το λες. Πραγματικά τους ευχαριστούμε. Ο παλαιότερος συνεταιρισμός, έτσι. Είναι ένας από τους συνεταιρισμούς. Mm-hmm. Έχουμε 5-6 στην περιοχή μας που όχι μόνο παράγουν, τυποποιούν, συσκευάζουν και διακινούν σε συνεργασία με διακινητές αυτά τα πολύ όμορφα και πολύ καθαρά προϊόντα. Και αυτά τα προϊόντα έχουν κάνει αντιδήμαρχε την Ιερά Πέτρα γνωστή στις αγορές όλης της Ευρώπης και όλου του κόσμου. Είναι κυπευτικά και ανθοκομικά προϊόντα από ό,τι βλέπετε. Έχουμε αρκετούς ανθοπαραγωγούς εδώ. Και ανθοκομικά λέτε ακριβώς. Και να ευχαριστήσουμε. Τα λουλούδια λένε στα λουλούδια πάνε και εγώ θα το πάρω τα λίγο πάνω μου. Και τα λουλούδια στην κυρία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα λουλούδια, πραγματικά. Και βλέπουμε ότι είναι πρόσφορο και έφορο το έδαφος της Ιερά Πέτρας και όλο αυτό κάνει και τους ανθρώπους πιο χαρούμενους, πιο εξελίξιμους. Ακριβώς. Υπάρχει αρκετή γνώση στην παραγωγή. Ασχολούνται πολλοί νέοι, είτε επειδή κληρονόμησαν μια επιχείρηση, αλλά είτε από δική τους πρωτοβουλία. Άρα μπορούμε να πούμε λοιπόν για ένα ζωντανό παραγωγικό κλάδο στην Ιερά Πέτρα που θα μεταλαμπαδεύσει με σίγουρος την δυνατότητα αλλά και τις γνώσεις τις παραγωγικές στις επόμενες γενιές. Αυτό προχωράει με πολύ γρήγορους ρυθμούς και χαιρόμαστε γι' αυτό και μας γεμίζει ευθύνες παράλληλα. Γιατί πρόκληση, είναι λοιπόν μια σταθερή αξία για την περιοχή. Αργύρη, πες μας λίγο τι γίνεται με τον άλλο μεγάλο μοχλό ανάπτυξης και οικονομίας που είναι ο τουρισμός. Η ευρύτερη περιοχή, όχι μόνο η πόλη, διαθέτει υπέροχες πλάζ και μια ενδοχώρα με ιδιαίτερα φαράγγια, τοπευκόδασος, οικοσυστήματα, πάνω. Βέβαια. Επειδή τα δεδομένα αλλάζουν, θα σας περιγράψω τι συμβαίνει συντομή ασφαλώς τους τελευταίους μήνες. Υπάρχει αρκετό επενδυτικό ενδιαφέρον από γνωστούς και με παγκόσμια, αν θέλετε έτσι, εμβέλεια οίκους, οι οποίοι συνεργάζονται με τεράστιους τουριστικούς που διακινούν tour operators, επενδύουν στην περιοχή τεράστια κεφάλαια και μοιάζει ότι τα επόμενα χρόνια, εγώ είμαι σίγουρος γι' αυτό, γνωρίζοντας τι ακριβώς συμβαίνει, καλύτερα πιθανόν από κάποιους άλλους, ότι έχουμε πολλά να περιμένουμε από τον τουριστικό τομέα, γι' αυτό δίνουμε έμφαση, γι' αυτό και όλες οι αναπλάσεις που αναφέρθηκε συνάδελφος. Δεν στεκόμαστε μόνο στο Φούριο Καλέ. Αντίστοιχη ανάπλαση έχει προγραμματιστεί με χρηματοδότηση από την περιφέρεια για το σπίτι του Μέγα Ναπολέοντα, εδώ σε μια πιο διπλανή γειτονιά. Στην παλιά πόλη. Διανυκτέρευσε βεβαίως. Διανυκτέρευσε ο Μέγας Ναπολέων. Άρα λοιπόν όλα αυτά μαζί συνθέτουν ένα τέτοιο περιβάλλον που το έχουν αντιληφθεί ασφαλώς οι επενδυτές, γι' αυτό και επενδύουν. Ήπια τουριστική ανάπτυξη ή θα δούμε τα μεγαθύρια που είδαμε και ευχαριστώ στο για χωρά. Την ερώτηση, γιατί προσπαθούμε και θα είναι ήπιας μορφής, άλλωστε και αυτοί έχουν αντιληφθεί ότι ο επιχέτης, ο τουρίστας, είτε είναι Έλληνας είτε ξένος, θέλει να στις διακοπές του να περάσει όμορφα και όχι μέσα σε πελώρια κτίρια τα οποία σκεπάζουν τον εαυτό του και την με σεβασμό λοιπόν και με ακριβώς μια ισορροπία. Αυτό είναι πολύ σημαντικό που λέτε. Τώρα, όσον αφορά τους επισκέπτες, είναι ως επιτοπλίστων από συγκεκριμένες χώρες, γιατί γνωρίζουμε ότι κυρίως Ρώσοι επισκέπτονται ξανά και ξανά την Ιερά Πέτρα. Σαφέστατα όμως δεν είναι μόνο η χώρα αυτή που αγαπά την πόλη σας. Έχουμε από όλο τον πλανήτη με μικρότερη προσέλευση από πλευράς Κίνας. Οι Κινέζοι που έρχονται στην Ιερά Πέτρα είναι λίγοι, όμως έχουμε ειδικά από την Ευρώπη, ιδιαίτερα Σκανδιναβούς, Γερμανούς, Γάλλους, Ιταλούς. Έχουμε από όλα τα μέρη. Ένας δημοφιλής προορισμός η Ιερά Πέτρα, όπως καταλαβαίνουμε, που απευθύνεται και σε οικογένειες και σε ζευγάρια. Προσπαθώ να δω για να περιγράψουμε στον κόσμο που ίσως να μην γνωρίζει ή ίσως μέχρι σήμερα να μην έχει επισκεφτεί την Ιερά Πέτρα, ο προορισμός αυτός αν ενδείκνεται για όλους. Πραγματικά ενδείκνεται για όλους και για ήρεμες διακοπές, οικογενειακές, αλλά και για ξέφρενους ρυθμούς, μιας και διαθέτουμε όλες αυτές. Και νυχτερινή αυτές ζωή. Βεβαίως. Έτσι μαθαίνω και εγώ, ένα λαϊκό τουρισμό με τα φαράγγια και όλου και τα χωριά της ενδοχώρας, οι διαδρομές. Πολύ σημαντικό αυτό που λέτε.
Έχουμε πάρα πολύ καλό ορεινό πλούτο. Έχουμε αρκετά ορεινά χωριά που έχουν εξελιχθεί αρκετά ως τουριστικοί προορισμοί και χαιρόμαστε ιδιαίτερα όταν πούλμαν και επισκέπτες, ακόμη και περιπατητές, περιηγητές, επισκέφτονται τα ορεινά χωριά. Μιλάμε λοιπόν για έναν Δήμο ο οποίος έχει τα πάντα να προσφέρει. Έχει νησί, βουνό και θάλασσα. Τα διαθέτει όλα και διαθέτει και πλούσιο πολιτιστικό πρόγραμμα. Αν μου επιτρέπετε πάνω σε αυτό που είπε τώρα ο αντιδήμαρχος, ότι υπάρχει και θρησκευτικός τουρισμός που ενδείκνυται τέλος πάντων για την περιοχή μας. Υπάρχουν τόσες πολλές μονές οι οποίες μπορεί να επισκεφτεί και... Γιατί υπάρχει και αυτός ο κόσμος που επισκέπτεται. Πολυσχηδής λοιπόν η Ιερά Πέτρα και χαιρόμαστε πολύ που τα ακούμε. Πάμε όμως να σταθούμε λίγο, Μανώλη Γεωργαλάκη, στα πολιτιστικά. Κύριε, 2018. Μιλάμε για ένα φεστιβάλ, για μια διοργάνωση, η οποία μετράει χρόνια ζωής, 35 χρόνια. 35 χρόνια ακριβώς η αιώνα μου, όπως θα είπες είναι. Ξεκίνησε το 1982-83, αν θυμάμαι καλά. Χρόνο με το χρόνο γινόντουσαν όλο και καλύτερα και περισσότερα και σοβαρότερα πράγματα, μπορώ να πω. Το θέμα δεν είναι να κάνουμε. Έχει την ευθύνη, έχει το τιμόνι. Είσαι καπετάνιος τώρα, το καταλαβαίνεις. Ναι, είναι μεγάλη ευθύνη, μια μπορώ να πω. Ευθύνη, αλλά και ωραία. Ευθύνη, αλλά ο καπετάνιος στις φουρτούνες φαίνεται, Ιωάννα μου. Λοιπόν, και είχαμε μια φουρτούνα, είχαμε μια μικρή αναβολή για τα κύρια. Θα έχουμε αναβολές πολλές, πιστέψτε με, γιατί η εμπειρία μου αυτό μου έχει διδάξει τόσα χρόνια. Πού οφείλεται αυτό. Δυστυχώς ήταν θέμα υγείας, δεν μπορούσε να. Ήταν μια παραγωγή δικιά μας. Υπήρχε θέμα υγείας, γι' αυτό και αναβλήθηκε. Δώσαμε αναβολή, μάλλον προσωρινά. Έτσι, οπότε. Επίσημα λοιπόν για τον κόσμο που μας ακούει. Συνδυάζοντας τις μικρές ή τις μεγάλες αποδράσεις και τις διακοπές του. Αν έρθει εδώ, πες μας τι πολιτιστικά... Λοιπόν, τι περιλαμβάνει. Βεβαίως. Ναι. Έχουμε προσπαθήσει και σαν νομικό πρόσωπο, αλλά και σαν επιτροπή, αλλά και σαν Δήμος γενικότερα, να μπορέσουμε να καλύψουμε μεγάλο φάσμα ανθρώπων. Αυτό δεν γίνεται από τη μία μέρα στην άλλη. Γίνεται καιρός δουλειά. Είναι δουλειά καιρού αυτό. Και προσπαθήσαμε, όπως είπα, να καλύψουμε όλο το φάσμα από συναυλίες, θέατρα, παιδικές εκδηλώσεις, αθλητισμό. Όλα αυτά τα περιλαμβάνουν μέσα στα Κύρβια 2018. Θεωρώ φέτος λοιπόν ότι ο κόσμος θα μπορέσει και οι επισκέπτες θα μπορέσουν να απολαύσουν τις πολιτιστικές δρόσεις, θα την έλεγα εκδηλώσεις, θα τις έλεγα πολιτιστικές, πρωτεύουσα πολιτιστικές θεωρούμαστε εδώ στην Ιερά Πέτρα, γιατί δεν έχουμε σταματήσει ένα λεπτό όλο τον χειμώνα. Είναι μια μεγάλη πρόκληση αυτή. Ακριβώς. Και ακόμα και μέσα από τις αναποδιές, γιατί στέκομαι λίγο στις φουρτούνες που έχει ο καλός καπετάνιος να αντιμετωπίσει, ακόμα και με τις όποιες αναβολές, βλέπουμε ότι είστε ιδιαίτερα ευέλικτοι όσον αφορά την προσαρμογή, αλλά δεν σας σταματάει τίποτα. Κοίταξε, όταν αγαπάς αυτό που κάνεις και διψάς για να δώσεις πράγματα στον κόσμο, θεωρώ έτσι πρέπει να είναι ο καθένας μας και να προσφέρει στην πόλη του. Εδώ θέλω να τοποθετηθώ και στην πρώτη ερώτηση που κάνατε για το όραμα και για τους νέους, ότι να παροτρύνουμε, και πολύ καλά και συμφωνώ απόλυτα με την κυρία Χατζημαρκάκη, ότι πρέπει να παροτρύνουμε κόσμο, γιατί ο πολιτισμός εξαρτάται από τον εθελοντισμό. Χωρίς τον εθελοντισμό δεν θα είχαμε πολιτισμό. Και είναι υπόθεση όλων και μας. Δράσεις. Αυτό είναι έτσι, το θετικό έτσι, πρόσωπο που μπορεί να δείξουν οι άνθρωποι της Ιερά Πέτρας προς όλο τον κόσμο. Και θα σας φέρω ένα τραταχτό παράδειγμα, όπως με το Φεστιβάλ Θεάτρου που γίνεται κάθε Οκτώβριο στην Ιερά Πέτρα, το οποίο εξαρτάται από τον εθελοντισμό. Όλα τα παιδιά, όλη η πόλη. Όλοι οι πόλοι είναι εθελοντές. Από τους καταστηματάρχες μέχρι τους ξενοδόχους, μέχρι και τον απλό πολίτη, την απλή κυρία, τον απλό κύριο που θα έρθει να συνεισφέρει ό,τι μπορεί. Όλοι κρίκοι μιας αλυσίδας λοιπόν για το κοινό καλό τελικά. Ακριβώς. Και βλέπουμε ότι είναι συμπαραγωγικό το αποτέλεσμα τελικά. Κοιτάξτε, όπου πάμε όλοι μαζί, το αποτέλεσμα πάντα είναι και το... Έτσι πάει ο τόπος μπροστά. Έτσι πάει μπροστά. Λοιπόν, Μίλη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σας, για την υπομονή πολύ. Σας κάτω από τον καυτό ήλιο της Ιερά Πέτρας. Για τη βοήθειά να σας. Να υδρώνετε και να συστήνετε την πόλη και τον τόπο σας. Να πω κάτι, θέλω ότι σας περιμένουμε στο φεστιβάλ, τρίτο φεστιβάλ τουρισμού. Ξεκινάει 1η Σεπτέμβρη, τελειώνει 27, Παγκόσμια Μέρα Τουρισμού, όπου σχεδόν κάθε βραδιά σε διάφορες περιοχές του Δήμου βραβεύουμε τους επαναλαμβανόμενους επισκέπτες με βραβεία φιλίας. Υπάρχουν επισκέπτες που για 38 συνεπτά έτη ήταν πέρυσι, φέτος θα είναι 39 και ό,τι άλλο προκύψει, όποιος άλλος είναι με φυσική παρουσία εκείνη την περίοδο στην Ιερά Πέτρα, εμείς τους δίνουμε βραβεία φιλίας και τους ξανακαλούμε, ανανεώνουμε το ραντεβού για την επόμενη χρονιά. Αντιδήμαρχε, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε όλους σας. Επιτρέψετε... Αλλά δεν σας επιτρέπουμε, συγγνώμη. Σκάλα. Θα το πω με τέτοια γένεια. Ένα δωράκι θέλουμε να κάνουμε. Γιατί μετράει αντίστροφα ο χρόνος, πρέπει να δείξουμε την Ιερά Πέτρα. Αυτή είναι η πρωταγωνίστρια. Μάμου, με τις δικές σου ευλογίες. Έλα, έλα. Δούμε το βίντεο και θα σηκωθώ.
Πάμε Ιεράπετρα λοιπόν.